Εσύ λοιπόν γίνεσαι μαμά στα 18. Ναι. Άντε 18,5. Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι? Άκου να δεις. Όταν εγώ... Δεν έχεις καν το μοντέλο της μαμάς στο κεφάλι σου. Δεν ξέρεις τίποτα. Ναι. Θα σου πω όμως κάτι. Ότι νομίζω ότι ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου και νομίζω ότι ήταν η μέρα εκείνη που ένιωσα ένας άνθρωπος που μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο. Mm. Δεν μπορώ να περιγράψω τη δύναμη, το δέος και τη χαρά που ένιωσα όταν γεννήθηκε ο Αλέξης. Δηλαδή, για μένα η διαδικασία της σχέσης με το μωρό και μετά με την εξέλιξή του ως παιδί, παιδάκι, εφήβου κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτό που σημαίνει, δεν ξέρω, θεία σχέση. Αν υπάρχει μια θεία σχέση, θεωρώ ότι είναι... Ναι. Τι κάνει ο γιος σου? Ο γιος μου είναι πολύ καλά. Mm. Ζει στο εξωτερικό εδώ και 16 χρόνια. Πήγε, σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Μονάχου, μετά δούλεψε στη Γερμανία. Παιδάκι μου, πώς περνάει ο χρόνος, mm-hmm. παιδιά. Ανοιγοκλίνει τα μάτια σου. Έτσι και... είναι, όντως ανοιγοκλίνει τα μάτια σου. Ναι. Και πολλά στο μεσοδιάστημα. Γίνονται και όμως, εγώ νομίζω ότι είναι χτες η στιγμή που πήρα τον Αλέξη από το μαιευτήριο και πήγαμε σπίτι. Δηλαδή δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω το πόσο γρήγορα ναι. περνάει ο καιρός. Ναι. Και επειδή ήταν και η ζωή μου πάρα πολύ έντονη και με πάρα πολλά γεγονότα και έντονα γεγονότα, υπήρξα και μια πολύ ενοχική μητέρα. Και αυτό νομίζω ότι το έχουν και το νιώθουν όλοι οι γονείς οι οποίοι αναγκάζονται και λόγω συνθηκών ναι. και λόγω καριέρας και από επιλογή να λείπουν ναι. αρκετές ώρες. Αυτός από ήταν ο λόγος που αποφάσισες ένα βράδυ να του γράψεις ένα γράμμα 1500 λέξεων. Θα διαβάσει, ναι. 1200. Ναι, να του ζητήσεις. Τι να του πεις. Κατέβατα. Παιδιά, όταν έφυγε κάποια. Ο Αλέξης... Την ανάγκη σου, πες μου, γιατί το έκανε. Τι σε οδήγησε εκείνο το βράδυ να το γράψεις? Ένιωθα ότι ήμουν λάθος μητέρα σε πολλά. Ότι αν θα ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω και να είμαι περισσότερο κοντά του, γιατί έλειπα ατελείωτες βάρδιες εξαιτίας των δελτίων ειδήσεων και της ενημέρωσης. Είχα χάσει στιγμές του παιδιού. Είχα χάσει παιδικές γιορτές. Δεν σε κατηγόρησε όμως ποτέ. Κάποια στιγμή, όταν ήταν στην εφηβεία, ναι. ναι. Δηλαδή, δεν του άρεσε. Σε κατηγόρησε. Όλα τα παιδιά το κάνουν. Στην εφηβεία και τίποτα να μην έκανε, ναι. σε κατηγορούσε. Στην εφηβεία να είσαι, τι να σου πω, ο Άγιος να είσαι. Κοίτα τα παιδιά, θα κάνουν αυτό που γίνεται στην αρχαία τραγωδία. Θα κάνουν και τη μητροκτονία και την πατροκτονία. Ναι. Τη συμβολική. Για να απελευθερωθούν και να κάνουν τη δική του ζωή. Και καλά κάνουν που το κάνουν. Αλλά εγώ έλειπα. Έλειπα. Δυστυχώς. Ή ευτυχώς, ο Αλέξης έμαθε να ξυπνάει μόνος του με ξυπνητήρι από μικρός, γιατί του είχα πει ότι, άκου, άμα δεν ξυπνήσεις εσύ, δεν θα πας σχολείο. Διότι πρέπει να ετοιμάσαι, να έχεις διαλέξει τα βιβλία σου και τα ναι. τετραδιά σου, για να μπορείς να βάλεις την τσάντα σου, διότι εγώ γύρναγα μια φορά στις 4 ώρα τα ξημερώματα σπίτι, κάποια στιγμή έφευγα στις 4 τα ξημερώματα για να πάω στη δουλειά. Υπήρχε δηλαδή όλο αυτό το ανακάτεμα, ή τα έκτακτα γεγονότα, ή οι πόλεμοι, ή οι αρρώστιες των μεγάλων, των επιφανών, ναι, που ναι. τους είχαμε στα νοσοκομεία και ξενυχτάγαμε. Παπανδρέου, Αλίκη, Μελίνα. Ναι. Γεννηματάς, ναι. τι να σου λέω τώρα, μεγάλα γεγονότα, πόλεμοι, Περσικός, Γιουγκοσλαβία, ό,τι θες. Εσύ πότε σταμάτησες να μένεις με τον παπά του, δηλαδή ήταν πολύ μικρός? Όταν ήταν κοντά στα 5. Ναι. Ναι. Άρα πολλά χρόνια. Άρα ναι, ναι. έμεινε μαζί ναι, σου ναι, ναι, ναι. με το μεγάλο. Αλλά θέλω να σου πω ότι έλειπα, δεν μπορούσα να πάω σε παιδικές γιορτές ναι. Και τέλος πάντων κάποια στιγμή λοιπόν ο Αλέξης έχει φύγει και κάθομαι και του γράφω ένα mail, παιδιά. Δηλαδή, ξέρεις, και γράφω και γρήγορα και πολλά, 1200 λέξεις. Και όταν το διάβασε, μου απάντησε και εντάξει, ένιωσα ότι ήμουνα, τι να σου πω, 100 κιλά ελαφρύτερη. Μου είπε, μαμά, αν δεν ήσουν αυτή που ήσουν, δεν θα ήμουν ο Αλέξης που είμαι σήμερα. Τελεία. Τα έγραψες για να ακούσεις αυτό? Για να όχι αγάπη μου. Έλεγα ότι μπορεί και να μην μου απαντήσει. Ή να μου έγραφε ότι... Ήταν σε μια περίεργη... Όχι, αλλά καλή σχέση άκου σας. Με τα παιδιά μας η σχέση διαμορφώνεται συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι μία σχέση η οποία είναι καθορισμένη. Είναι μία σχέση η οποία κάθε μέρα το παιδί είναι έτοιμο να σου κάνει το προσδόκιτο.
δεν είναι κάτι το οποίο έχει παγιωθεί. Και λες τώρα, τι ωραία, τι καλά, όλα είναι μια χαρά. Ναι.